Η νέα ταινία Fast and Furious, κυρίες και κύριοι, όπως και κάποιοι προκατοχοί της, μπορεί από σενάριο να ήταν κορμάρα, αλλά στο θέμα σκηνές καταδίωξης, τη φάση την κρατάει αρκετά αληθινή, θα έλεγα. Και όταν λέω αρκετά, το εννοώ, έτσι. Δεν φαντάζεστε τι ακριβώς τρέλες γίνονται πίσω από τις κάμερες των Fast and Furious ταινιών. Στην τελευταία ταινία του franchise, λοιπόν, γίνεται αυτό. Ο Τορέτο και η παρέα του κυνηγούν μια τεράστια φλεγόμενη σιδερέγια βόμβα που καταστρέφει τα στενά της Ρώμης και ταυτόχρονα απειλεί να καταστρέψει και τη Ρώμη ολόκληρη. Εάν νομίζετε λοιπόν πως όλα όσα είδατε σε αυτή τη σκηνή ήταν ψηφιακά κατασκευασμένα, κάνετε ένα τεράστιο λάθος. Τότε ρε Θαμά, πως κατάφεραν οι κερατάδες και το έκαναν αυτό? Πολύ καλή ερώτηση, φίλε μου ή φίλη μου. Εγώ θα σου πω. Η απάντηση, κυρίες και κύριοι, στο ερώτημα πώς δημιουργήθηκε η σκηνή δράσης με την φλεγόμενη σφαιρική βόμβα είναι απλή. Με πρακτικά εφέ. Για να φτάσουμε όμως στο σημείο να μπούμε βαθιά σε αυτό που μόλις ανέφερα, πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για μια παλαιότερη ταινία του franchise. Για την ταινία που τα ξεκίνησε όλα. Την ταινία που άλλαξε μια για πάντα τις Fast and Furious ταινίες. Για το Fast Five. Το σήμα κατά τεθέν λοιπόν της πέμπτης ταινίας Fast and Furious είναι φυσικά η τελική σκηνή καταδίωξης με τους Brian και το Ρέτο να ξυλώνουν ένα τεράστιο χρηματοκιβώτιο από ένα αστυνομικό τμήμα και να το σέρνουν μέσα στα στενά της Βραζιλίας. Μια σκηνή που αποκλείεται να την είχες ξεχάσει, ειδικά εάν έχεις δει την τελευταία ταινία του franchise. Αλλά τι το θυμήθηκα αυτό τώρα. Πάμε παρακάτω. Παραδέξτε λοιπόν πως 1000% όταν είδες τη συγκεκριμένη σκηνή σκέφτηκες μπούρδες. Τι είναι αυτά, μωρέ, τι ψευτουριά είναι αυτή? Γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα στην πραγματικότητα? Δεν γίνονται. Και αν δεν το πες εσύ, σίγουρα το είπα εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όταν κάθισα μετά και το έψαξα, το σαγόνι μου χτύπησε το πάτωμα όταν έμαθα πως το 98% των σκηνών στην τελική σκηνή καταδίωξης είναι αληθινές. Μπούμ! Για το illusion της υπόθεσης λοιπόν, οι δημιουργοί χρησιμοποίησαν διαφόρων ειδών χρηματοκιβώτια. Άλλα ήταν δεμένα στον αέρα, άλλα ήταν κανονικά χρηματοκιβώτια από σίδερο που ζύγιζαν 4 τόνους το κάθε ένα. Ναι, είχαν 2 από αυτά. Και σε άλλες περιπτώσεις είχαν φτιάξει ένα αυτοσχέδιο κουτί παύλα αμάξι που μπορούσε κάποιος να το οδηγεί κανονικότατα εκ των έσω. Προσέξτε με λίγο τώρα. Όντως, έσυραν ένα χρηματοκιβώτιο μέσα σε μια τεχνητή πόλη που δημιούργησαν για να καταστρέψουν. Όταν λοιπόν έχεις στο μυαλό σου να καταστρέψεις στα αλήθεια στάσεις, κτίρια, πεζοδρόμια, αυτοκίνητα κτλ, κτλ, τότε όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να έχεις στήσει κάθε σου σκηνή στην εντέλεια. Να έχεις υπολογίσει την κάθε λεπτομέρεια ώστε και να μην τραυματιστεί κανείς και να μην χαλάσεις κάτι που δεν είναι μέσα στο σχέδιο να χαλάσει, αλλά και να γραφτεί τέλεια στις κάμερες. Για τις ανάγκες της σκηνής αυτής λοιπόν τροποποιήθηκαν κατάλληλα 2 Dodge Chargers όπου ενισχύθηκε το πίσω μέρος τους για να μπορούν να τραβήξουν το αληθινό χρηματοκιβώτιο των 4 τόνων και οι οδηγοί τους εκπαιδεύονταν για μήνες ώστε να μπορέσουν να εκτελέσουν τέλεια τις σκηνές αυτές. Παιδιά, δείτε σε αυτή τη σκηνή πόσο κοντά περνάει το ένα αμάξι από το άλλο. Ένα δευτερόλεπτο κάποιος να κάνει κάποιο λάθος, τότε ό,τι έφτιαξαν πάει στράφη. Ό,τι κόπηκε με γιά είναι εδώ, παιδιά. Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. It was a dance between two drivers that we had to learn. We were in a parking lot for probably Επίσης, θέλω να προσέξετε την κάμερα κάτω στο έδαφος όπου γλιτώνει στο τσακ τον αφανισμό από το σιδερένιο κυβότιο. Και τώρα, guys, δεν μιλάμε για κάμερες απλά ακριβές. Μιλάμε τώρα για κάμερες που στοιχίζουν παραπάνω από ό,τι στοιχίζει όλο το σπίτι μου. Όμως, εάν προσέξατε, λίγο πριν τοποθέτησα τις λέξεις κτίρια και καταστροφή μέσα στην ίδια πρόταση και δεν το έκανα κατά λάθος. Σε
Σε αυτήν εδώ τη σκηνή, λοιπόν, το αληθινότατο χρηματοκιβώτιο, σας υπενθυμίζω, περνάει στεγνά μέσα από μια τράπεζα που, αν παρατηρήσετε, έχει αληθινούς ανθρώπους μέσα της. Περνάει λοιπόν από μέσα, καταστρέφοντάς την ή, πιο καλύτερα να το πω, κόβοντάς την στη μέση. Εννοείται λοιπόν πως και αυτή τη σκηνή οι δημιουργοί την γύρισαν με πρακτικά εφέ. Αλλά τώρα θα με ρωτήσει κάποιος τι έγινε. Κατέστρεψαν μια ολόκληρη αληθινή τράπεζα. Εντάξει, παιδιά, εδώ είπαν να κάνουν μια έκπτωση. Αν δηλαδή μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τη λέξη έκπτωση στο ότι έκτισαν μια ολόκληρη ψεύτικη τράπεζα στο χώρο ενός πάρκινγκ για να την πετσοκόψουν με την ησυχία του. Στο stand αυτό λοιπόν της καταστροφής της τράπεζας χρησιμοποιήθηκε μια τεράστια υδραυλική ράμπα που πάνω της σύρθηκε το σιδερένιο κυβότιο για να μπει ακριβώς όπως ήθελαν μέσα στην τεχνητή τράπεζα και να την κάνει καλοκαιρινή. Και εννοείται, όπως σας προείπα, πως χρησιμοποιήθηκαν αληθινότατη ηθοποίηση στο stand και μόνο κάποιες λεπτομέρειες προσθέθηκαν μετά με CGI. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, ο σκηνοθέτης της ταινίας Fast Five, ο Justin Lin, δεν ήθελε με τίποτα να χρησιμοποιήσει CGI τεχνολογία για την τελική σκηνή καταδίωξης στο Fast Five, πολύ απλά γιατί ήθελε αυτή η ταινία να διαφοροποιηθεί από όλες τις άλλες και να ξεκινήσει μια νέα εποχή για το συγκεκριμένο franchise. Τι κι αν λοιπόν σκέφτηκε με απόλυτη αποτυχία η πρώτη απόπειρα γυρισμάτων με αληθινό σιδερένιο χρηματοκιβώτιο, αυτός δεν άφηνε την ιδέα που του είχε καρφωθεί στο μυαλό να μην γίνει πραγματικότητα. Παιδιά, κυριολεκτικά στις πρώτες δοκιμές, οι τύποι δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε 2 μέτρα ελέγχοντας κανονικά το κυβώτιο με επιτυχία. Οπότε λοιπόν τι σκέφτηκαν? Τροποποίησαν ένα φορτηγό. Στην ουσία φόρεσαν ένα τεράστιο σιδερένιο κουτί πάνω σε ένα φορτηγό, ανοίγοντας μόνο μικρές οπές για να βλέπει ο οδηγός να οδηγήσει. Όπως καταλαβαίνετε, και έτσι δια μαγείας το σιδερένιο κυβώτιο από ανεξέλεγκτο έγινε απόλυτα ελεγχόμενο. Αχ ρε παιδιά, αυτές οι ευφυείς ιδέες πίσω από τη δημιουργία ταινιών θα με κάνουν πάντα να τρελαίνομαι και να νιώθω σαν μικρό παιδί. Πριν όμως, εάν θυμάστε, σας είπα πως δεν χρησιμοποιήθηκε ένα σιδερένιο κυβότιο, αλλά 2 για τα γυρίσματα. Και αυτό γιατί το δεύτερο χρησιμοποιήθηκε στη σκηνή της καταδίωξης πάνω στη γέφυρα. Ναι, όντως έσερναν ένα αληθινό κυβότιο πάνω στη γέφυρα Τεοντόρο Μασκόζο, εάν τη λέω σωστά, που βρίσκεται στο Πουέρτο Ρίκο. Αλλά εντάξει, αυτό πλέον δεν είναι και καμιά τεράστια είδηση. Η τεράστια είδηση εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, είναι πως σε αυτή τη σκηνή και συνολικά για την σκηνή κλοπής του χρηματοκιβωτίου η παραγωγή κατέστρεψε πάνω από 200 πραγματικά αυτοκίνητα. Πολύ απλά δηλαδή εδώ πέρα έσερναν ένα αληθινό κυβώτιο πάνω στη γέφυρα όσο έστελναν πάνω του αμάξια για να γίνουν παλιοσίδερα. Ό,τι βλέπετε από συμβατικά αμάξια μέχρι αμάξια της αστυνομίας να καταστρέφονται είναι αληθινά. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ πέρα, παιδιά. Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν βραβεία Όσκαρ για Κασκαντέρ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν φτιάχνουν απλά ταινίες. Δεν συμμετέχουν απλά σε αυτές, κυριολεκτικά είναι οι ταινίες. Χωρίς αυτούς, τίποτα μα τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Από πού να ξεκινήσω? Από τον οδηγό του τροποποιημένου φορτηγού? Από τους οδηγούς των Dodge Chargers? Από τους οδηγούς των μοτοσικλετών που μάλιστα ο ένας εκ των δύο λόγω ενός λάθους millisecond έσπασε το δεξί του ώμο? Μήπως να πω στους Κασκαντέρ μέσα στην τράπεζα που καταστράφηκε με πρακτικά εφέ όπως σας είπα πριν? Ή να πω για τον Τιτάνα που βρισκόταν μέσα σε αυτό εδώ το αμάξι? Μόλις είδατε έναν πραγματικό τύπο μέσα σε ένα αμάξι όσο το σηματόσκηνο που κρατούσε το κυβότατο σιδερένιο με το Dodge Charger το έκοβε στη μέση, του έπαιρνε το σκάλπ. Πείτε μου, μπορείς να μην δώσεις respect σε αυτούς τους ανθρώπους? Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, οι ευθύνες που έχουν φορτωμένες στις πλάτες τους αυτοί οι άνθρωποι είναι τεράστιες, όπως και τα ρίσκα που παίρνουν. Ένα μόνο απειροελάχιστο λάθος να κάνουν και αυτομάτως μπορεί να χάσουν τη ζωή τους ή το αμέσως μικρότερο, η παραγωγή χρεώνεται αυτομάτως εκατομμύρια αφού πρέπει να τα φτιάξει όλα εξ αρχής γιατί καταστράφηκαν, οπότε πρέπει να τα ξαναφτιάξουν. Παρένθεση ήταν αυτή, την κλείνω για τώρα. Πιο μετά θα επιστρέψουμε όμως για να ξαναπιάσουμε λίγο το θέμα με αυτούς τους αφανείς ήρωες. Γιατί, παιδιά, αν θυμάστε, αυτό το επεισόδιο ξεκίνησε με τη σκηνή δράσης από το Fast X. Η παραγωγή του Fast X λοιπόν είπε στη 10η ταινία Fast and Furious να κρατήσει αληθινή την φιλοσοφία που γέννησε, που ξεκίνησε η ταινία Fast 5. Σου λένε λοιπόν, έχουμε μια σκηνή καταδίωξης με μια φλεγόμενη τεράστια σιδερένια σφαίρα, παύλα βόμβα, που καταστρέφει διάφορα μέσα στα στενά της Ρώμης.
γιατί να μην το κάνουμε με πρακτικά εφέ, τι μας εμποδίζει, τίποτα. Και το έκανα. Μία σιδερένια μπάλα λοιπόν με βάρος ενός τόνου όντως κύλησε στα στενά της Ρώμης δεμένη πάνω σε ένα σηματόσκηνο ή μάλλον πάνω σε πολλά σηματόσκηνα. Μία μπάλα κυρίες και κύριοι που όποτε χρειαζόταν ψεκαζόταν με τους ενσωματωμένους ψεκαστήρες της με βενζίνη ώστε να φλέγεται όσο κυλά και καταστρέφει αμάξια και ενίοτε να κόβει και στη μέση ολόκληρα λεωφορεία. Και αυτό που με εντυπωσιάζει εμένα, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη σκηνή είναι ο κόσμος τριγύρω που συμμετέχει στο stand. Ένας να σκοντάψει, ένα κομμάτι να πεταχτεί, κάτι να πάει στραβά γενικά, ρε παιδί μου, μπορούν εύκολα να θρηνήσουν θύματα. Χίλια μπράβο λοιπόν στους αφανείς ήρωες που χωρίς αυτούς καμία ταινία δεν θα ήταν ίδια. Τους κασκαντέρ δηλαδή και τους κομπάρσους που ρισκάρουν τις ζωές τους για να μπορούμε εμείς να περνάμε ένα διασκεδαστικό διοράκι τρώγοντας popcorn. Τους ανθρώπους που είναι οι ταινίες γενικά, αλλά πόσο μάλλον οι ταινίες Fast and Furious. Και κατά τη δική μου άποψη, τη δική μου ταπεινή άποψη, το αποτέλεσμα δεν κολακεύει, μάλλον καλύτερα δεν αναδεικνύει όπως θα έπρεπε τις θυσίες και τη δουλειά που κάνουν. Αλλά αυτοί συνεχίζουν να είναι 200% επαγγελματίες. Ελπίζω λοιπόν με αυτό το βίντεο να σας έκανα να δείτε την ταινία Fast X Part 1, γιατί θα έχουμε άλλες δύο, με άλλο μάτι, να καταλάβετε πως οι πραγματικοί πρωταγωνιστές δεν είναι ο Vin Diesel, ο Jason Momoa και η υπόλοιπη παρέα. Οι πραγματικοί πρωταγωνιστές κρατάνε κάμερες, κρατάνε μικρόφωνα, πηδάνε από φλεγόμενα αμάξια, τρέχουν να σωθούν από σιδερένια κυβότια 4 τόνων. Και να ξέρετε κυρίες και κύριοι πως παρόλο που στις ταινίες Fast and Furious τα περισσότερα δεν φαίνονται τόσο αληθινά, η φάση με τα πρακτικά εφέ κρατιέται αληθινή. Οι τύποι όλα αυτά τα χρόνια έχουν πετάξει αμάξια από πολυκατοικίες, έχουν εκτοξεύσει αμάξια με ειδικά κανόνια πάνω σε γέφυρες, πάνω σε κτίρια, πάνω σε άλλα αμάξια. Έχουν πετάξει αμάξια από αεροπλάνα με αερόστατα τα οποία έχουν προσγειωθεί κανονικότατα στο έδαφος. Γενικά δεν είναι καλά, είναι τρελή με αυτό το θέμα και μπράβο τους. Ελπίζω λοιπόν να γουστάρατε το σημερινό βίντεο. Θα ήθελα στα σχόλια να μου γράψετε τι σας εντυπωσίασε πιο πολύ από όλα αυτά που αναφέρθηκαν στο σημερινό επεισόδιο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ.